Το επόμενο κομμάτι είναι η ασφάλεια και η συντήρηση του σερβερ σου. Τεράστια σημασία. Μην το αμελείς και μην κοιτάς πάντα το πιο φθηνό σερβερ όπως κάνουν πολλοί σε αυτή τη χώρα. Μην κοιτάς μόνο τον σερβερ τον οποίο πετάς σε ένα site. Πρέπει να κοιτάξεις την αξιοπιστία, την ασφάλεια και γενικότερα τις ταχύτητες που μπορεί να σου δώσει. Οι ιστοσελίδες οι οποίες έχουν αυξημένη και αυξανόμενη επισκεψιμότητα, ο απλός σερβερ δεν σου κάνει, καθώς αρχίζει να έχεις downtime, δηλαδή να πέφτει το site, θα αρχίσει να έχεις μεγάλες καθυστερήσεις και γενικότερα θα χάνεις πελατολόγιο. Άρα, ο σερβερ ιδανικά θα πρέπει να είναι σε μια εταιρεία που συνεργάζεσαι για να μπορεί να σου παρέχει το support σε περίπτωση προβλημάτων. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν σημαίνει επειδή έφτιαξες μια ιστοσελίδα για τα επόμενα χρόνια θα δουλεύει απροβλημάτιστα και δεν θα βγει ποτέ κανένα θέμα. Είναι ένας κινούμενος οργανισμός. Είναι φυσιολογικό κάποια στιγμή να βγάλει κάποια θέματα. Να υπάρχει κάποιο conflict, να υπάρχει κάποια, ειδικότερα είναι CMS, με τα plugins κάποιο πρόβλημα. Η συντήρηση λοιπόν και να έχεις ανθρώπους που έχουν τη διαχείριση του σερβερ ώστε να μπουν άμεσα να το ελέγξουν και ιδανικά να έχουν φτιάξει αυτή την ιστοσελίδα. Πολύ σημαντικό, πρέπει η εταιρεία κατά πλειοψηφία να έχει φτιάξει εκείνη την ιστοσελίδα, διότι αν την έχει κάνει κάποιος άλλος και δεν έχει κάνει καλό σχεδιασμό, είναι μεγαλύτερο κόστος για σένα, περισσότερο χρόνο για τους επαγγελματίες, διότι ψάχνουν να βρουν ποιο είναι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από μια ιστοσελίδα που έχει φτιάξει κάποιος άλλος. Άρα, ασφάλεια και συντήρηση τεράστια σημασίας, ιδανικά στην εταιρεία που σου κάνει αυτό το κομμάτι έχεις και τη φιλοξενία για να μπορείς να απευθύνεσαι σε έναν άνθρωπο, σε ένα agency. Πάρα πολύ σημαντικό.